Προσβεβλημένοι από διάφορες ιώσεις, και νομίζω ότι αυτό είναι το λιγότερο. Mm-hmm. Αυτό που θα αντιμετωπίσουμε μετά από 20 χρόνια, δεν θέλω ούτε να το φαντάζομαι. Για να μην φτάσουμε κάποια στιγμή μετά από σύντομο χρονικό διάστημα να είμαστε κάτω από την πότα του κατακτητή χωρίς να το έχουμε καταλάβει. Γιατί φοβάμαι πολύ ότι πολύ σύντομα θα έχει γίνει κατάληψη στη χώρα και θα το έχουμε πάρει χαμπάρι. Και εμείς θα νομίζουμε ότι όλα πάνε καλά. Δεν πάνε καλά δυστυχώς. Ότι η παγκοσμιοποίηση απόλυτα για να επέλθει, που συνεπάγεται παγκόσμια δικτατορία, για να συμβεί αυτό και να μην αντιδράσει κανείς, πρέπει η τρομοκρατία να έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, να έχουν αναμειχθεί οι λαοί μεταξύ τους για να μην υπάρχει αντίσταση. Να μην ξέρεις ποιος είναι ποιος. Να μην υπάρχει αντίσταση από έναν λαό γροθιά, ούτως ώστε να γίνει πια η παγκόσμια κυβέρνηση. Και ξέρεις τι νομίζω ότι θα συμβεί. Κάποια στιγμή λοιπόν θα λάβεις ένα μήνυμα το οποίο θα λέει: ό,τι ξέρατε, ξεχάστε τα. Το όνομα του λαού του πλανήτη, ο οποίος από αυτή τη στιγμή μας ορίζει ως κυβέρνησή του. Και επειδή κινδυνεύει. Αυτό μας έχει πει ότι θα πρέπει να κάνουμε αυτό, 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 αυτό και εκείνο. Όλα τα υπόλοιπα λοιπόν, όσοι δεν τα πράξετε και πράξετε κάτι ανάποδο από αυτό που σας λέμε, είσαστε απέναντι από τον λαό του πλανήτη που είμαστε εκπρόσωποι του. Δυστυχώς είναι έτσι. Και αυτό που λέω για την παγκόσμια κυβέρνηση, την παγκόσμια δικτατορία, μας το δείχνουν δηλαδή εμπράκτως καθημερινά. Αυτοί οι οποίοι έχουν τα ενία λειτουργούν κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι μια βιομηχανία. Η βιομηχανία του θανάτου και του πόνου είναι η μεγαλύτερη στον πλανήτη. Φάρμακα, νοσοκομεία, ναρκωτικά, όπλα. Αυτή είναι η μεγαλύτερη πορνεία. Ποια είναι η γνώμη σου? Σχέδιο. Σκοπιμότητα. Είμαστε πρώτον πύλων της παγκόσμιας δικτατορίας. Αύριο. Εγώ προσωπικά το φωνάζω εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για παράδειγμα το 2003 είχα πει το τραγούδι πρόβατα. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Και τώρα λέω πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έφτασε. Δηλαδή, παγκόσμια δικτατορία. Ποιος θα την επιβάλλει την παγκόσμια δικτατορία? Ήδη επιβάλλεται. Είναι δηλαδή σαντιστές οι οποίοι ικανοποιούνται με το να σε χειραγωγούν, να σε καθοδηγούν, να σου κάνουν ό,τι γουστάρουν. Το παγκόσμιο πόλεμο. Πρέπει να το κοιτάξεις. Έχεις σε πάρα πολλά πράγματα δίκιο. Διανύουμε, επιμένω, τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ο οποίος είναι οικονομικός. Δηλαδή σου παίρνουμε την πατρίδα άνευ σφαίρας. Αυτό γίνεται. Είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και δεν το λέω τώρα, το έχω πει πριν από χρόνια, πριν αρχίσει. Δηλαδή, το 2010, τον Οκτώβριο, σε συνέντευξη με τον Αντώνη Στρόιτερ, του είχα πει αυτό ακριβώς. Ξεκινάει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Αλλά θα είναι με διαφορετικό τρόπο. Δεν θα ανοίξει μύτη. Απλά θα χάσουμε τις πατρίδες μας. Και ο σώζον εαυτόν σωθήτο. Αυτά που ξέρατε, ξεχάσετε τα. Υπάρχουν εδώ, όχι μόνο στην Ελλάδα, στο παγκόσμιο. Αυτό σημαίνει παγκοσμιοποίηση. Ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος είναι εδώ. Υφιστάμεθα τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, οικονομικός και μεταναστευτικός. Το παστάρδεμα του λαού. Το παστάρδεμα του κόσμου. Σώζον εαυτόν σωθήτο. Θέλω να πω με λίγα λόγια ότι όλο το κόλπο εξαρτάται από εμάς τους ιδίους. Δεν είναι κουβάλα, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα αυτά που μας παρουσιάζουν. Παραμύθινο όλο το έργο, παιδιά. Αντισταθείτε. Τιμωρήσετε όλους αυτούς που σας κοροϊδεύουν. Σας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί, βάρβαρα όμως. Χιδέα. Σας έχουν καταδικάσει σε αργό θάνατο με τρόπο απαράδεκτο. Όλο αυτό που βγαίνει είναι οργή. Δεν αντέχω, δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω τον κόσμο να τυρανιέται. Έχουμε τυράννους εδώ και μας τυρανάνε, ας πούμε, και δεν τις ανασχετούμε καθόλου. Θα σε αναγκάσουν λοιπόν να ζήσεις κάτω από άλλες συνθήκες. Και εγώ δεν θέλω να το επιτρέψω. Διότι την πατρίδα μου την αγαπώ λίγο παραπάνω από την οικογένειά μου. Με κατάλαβες, Τάσο? Βρισκόμαστε κάτω από κατοχικό καθεστώς. Απλά δεν θέλουμε να το παραδεχθούμε. Ήταν η στιγμή η κατάλληλη για να χτυπήσουν με τον τρόπο που χτυπούν και να δημιουργήσουν ένα ντόμινο. Εγώ φοβάμαι ότι μου παίρνουν την πατρίδα με αυτόν τον τρόπο. Μου κλέβουν την κλεμμένη μου πατρίδα, μου την κλέβουν πια οριστικά και αμετάκλητα. Αυτό φοβάμαι, γιατί για εμένα λίγο πάνω από την οικογένειά μου είναι η πατρίδα μου. Λίγο παραπάνω. Γιατί μπορεί να μην έχεις οικογένεια, αν δεν έχεις όμως πατρίδα είσαι τίποτα. Μπορεί να μην κάνεις οικογένεια. Πατρίδα επιβάλλεται να έχεις. Μάλιστα. Δηλαδή επιτρέπεται όλοι οι υπόλοιποι να αγαπάνε την πατρίδα τους και εμείς να μην την αγαπάμε. Το κατάλαβα, ρε παγκάσιδες. Κατάλαβες γιατί είναι στημένο το κόλπο? Είναι σχέδιο. Σχέδιο το οποίο τώρα εξελίσσεται και φεύγει από εδώ και πάει και αλλού. Δηλαδή ήταν ένα σχέδιο παγκόσμιο, όχι σχέδιο μόνο για την Ελλάδα. Διότι όταν έχεις μία γροθιά, έναν λαό γροθιά, είναι, πώς να το πω, δύσκολος αντίπαλος. Όταν είναι διασπάρτος ο λαός, εύκολη πελάτη. Είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Ναι. Και δεν το λέω τώρα. Σύγχυσης. Αυτό θα συμβεί. Θα είναι τα πράγματα έτσι, ούτως ώστε δεν θα ξέρουμε που πατάμε και που βρισκόμαστε. Θα αλλάξουν όλα και ό,τι ξέραμε τα ξεχάσουμε. Και όντως έτσι έγινε. Και έλεγα τότε ένα τραγούδι, τον King Crimson, που έλεγε «Confusion will be my epitaph», που σημαίνει
Σύγχυση θα είναι ο επιτάφιός μου. Και έχουμε πλήρη σύγχυση. Τελούμε υποσύγχυση. Confusion will be my epitaph, έλεγαν οι King Crimson. Υπάρχουν άνθρωποι σε όλο τον πλανήτη οι οποίοι ο ένας με τον άλλον καταγράφουν τη ζωή τους και την ανεβάζουν στο διαδίκτυο, ο ένας παρά τη θέληση του άλλου, και κάποια στιγμή, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι συνηθίζουμε τώρα να καταγράφουμε ο ένας τον άλλον και κάποια στιγμή όταν θα μας καταγράφουν για να μας ελέγχουν θα θελήσουμε να το σταματήσουμε, αλλά θα είναι πάρα πολύ αργά. Αυτό αύριο σημαίνει ότι θα είναι δικό μου πρόβλημα. Θα μου χτυπήσουν την πόρτα, τη δική σου, του αλλονού. Κατάλαβες γιατί είπα αυτό που είπα. Θα σου χτυπήσουν την πόρτα, Κωνσταντίνε, όταν δεν πας με τα νερά τους. Τώρα πηγαίνεις. Όταν πάψεις να πηγαίνεις με τα νερά τους, γιατί θα αρχίσει να σφίγγει ο κλοιός γύρω από το λαιμό σου, ο βρόχος δηλαδή, και θα πνίγεσαι και θα φωνάξεις: Παιδιά, δεν αντέχω άλλο, δεν αντέχεις άλλο. Τακ, 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 ελάτε κύριε, πάμε μέσα, γεια. Αυτό θα σου κάνουμε. Διότι υπάρχει ασυδοσία. Υπάρχει αμετροέπεια. Δεν υπάρχει μέτρο ούτως ώστε να σταματήσουμε τα πράγματα μέχρι κάπου για να μην πάει παραπέρα και κατρακυλήσουν σε βαθμό που δεν μπορούμε να τα επαναφέρουμε. Μου στερεί την ελευθερία μου εμένα. Διότι όταν στερεί τη δική σου ελευθερία, αύριο σειρά έχει δική μου. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταγωγή Ιουδαϊκή και έχουν την διάθεση, μας το έχουν αποδείξει δηλαδή επανειλημμένως και μέσα σε μεγάλο διάστημα χρόνου, ότι έχουν την διάθεση να αισθάνονται ως ο περιούσιος λαός και μας το αποδεικνύουν θέλοντας να κάνουν τσιφλίκι τους τον πλανήτη. Προσπαθούν δηλαδή με νύχια και με δόντια να γίνουν τόσο ισχυροί οικονομικά ούτως ώστε να μπορούν να ελέγχουν τις τύχες των ανθρώπων. Αλυσβερής είναι η εξουσία των σταθμών με την εξουσία την κεντρική. Εγώ θα σε παρουσιάζω, εγώ δεν θα σου επιτίθεμαι, εσύ θα μου δώσεις εκείνο. Γιατί οι διοκτησίες των μεγάλων σταθμών έχουν και άλλες εταιρείες. Που κάνουν και δημόσια έργα, που έχουν και εφημερίδες, που έχουν και ραδιοφωνικούς σταθμούς, που έχουν πολλά που δεν θα έπρεπε να έχουν. Λίγο σεβασμό, λίγη εντροπία, ρε παιδί μου, σε αυτά που συμβαίνουν. Ίδρυση είναι όλο αυτό το πράγμα. Γιατί με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι. Αυτούς αγαπώ περισσότερο. Και αυτό το κομμάτι το σημαντικότερο, που είναι για μένα η κοινωνία στα προβλήματά της. Γιατί καλά να τραγουδούμε τον έρωτα, αλλά όταν οι συνθήκες ζωής είναι πάρα πολύ δύσκολες, όπως είναι δύσκολες τα τελευταία χρόνια, και αυτό το έχω δει εγώ να έρχεται εδώ και 25 χρόνια και είμαι δυστυχισμένος 25 χρόνια, οι άλλοι δυστύχησαν τώρα τελευταία. Λοιπόν, όταν βλέπεις ότι υπάρχουν προβλήματα στην κοινωνία, δεν μπορεί να τραγουδά συνέχεια τον έρωτα. Ο έρωτας είναι σημαντικός, αλλά φτάνει. Και από τότε πάντοτε μέσα στους δίσκους μου υπήρχαν τραγούδια τα οποία αναφερόντουσαν στην κοινωνία και στα προβλήματά της. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι τώρα γυρνάνε και λένε: Εσύ τελικά είχε δίκιο ο άνθρωπος να πούμε. Δεν είχε κανένα λόγο να λέει αυτά που έλεγε. Δεν είχε κανένα λόγο να έρθει εναντίον μας. Αυτός όμως συνέχιζε να το κάνει και συνεχίζει να το κάνει εις βάρος του. Αλλά τελικά κοίτα να δεις, είχε δίκιο. Μας είπε αυτό, έγινε. Μας είπε το άλλο, έγινε. Πρόβατα ξυπνάτε, η σειρά μας έρχεται. Τώρα λέω: Η σειρά μας έφτασε. Ό,τι και αν έχω πει, ό,τι και αν έχω κάνει, ας έρθει κάποιος να μου πει ότι ήταν λάθος και άδικο. Η ζωή σου τώρα? Η ζωή μου είναι δύσκολη. Ναι. Γιατί? Διότι ο περισσότερος κόσμος βιώνει 5 χρόνια το συμβάν. Εγώ το βιώνω 25 χρόνια. 25 χρόνια. 25 χρόνια. Αυτό που είπα στην αρχή, ότι εσύ το έλεγες από τότε. Εσύ γιατί το έλεγες από τότε, τι έλεγες? Το αισθανόμουν από τότε, Γρηγόρη μου, διότι εγώ νοιάζομαι για τους ανθρώπους, τους συνανθρώπους μου, για την κοινωνία, αυτό που κάνω, που είναι εις βάρος μου τις πιο πολλές φορές, που βγαίνω και λέω τις απόψεις μου. Γιατί πονάω, δηλαδή πονάω για μένα, εξασφαλισμένος είμαι. Και το αμάξι μου το ωραίο το έχω, και το σπίτι μου το ωραίο το έχω, και άλλο σπίτι έχω, και λεφτά έχω. Μου απ' όλα έχω. Δυστυχής όμως είμαι. Γιατί? Διότι δυστυχή κοινωνία τριγύρω μου. Πρέπει να είσαι πολύ αυτάρεσκος και σταρχιδιστής, ούτως ώστε να μην σε νοιάζει το τι συμβαίνει τριγύρω σου και να περνάς καλά και να λες: Μωρέ, δεν βαριέσαι. Όχι, ρε, βαριέμαι να πούμε με το βαρετό. Θυμώνω με αυτό που πρέπει να θυμώσω. Ενοχλούμαι με το ενοχλητικό. Όταν ήμουν μικρός, Δούκησά μου, το όνειρό μου, χωρίς να πιστεύω ότι ποτέ μπορεί να πραγματοποιηθεί,
ήταν το ότι αν ποτέ θα γινόμουν τραγουδιστής, θα ήθελα να τραγουδάω σε συναυλίες, σε στάδια, στον κόσμο κοινωνικά τραγούδια. Αυτό ήταν το όνειρό μου. Άρα το έχεις εκπληρώσει. Όχι, δεν το έχω εκπληρώσει. Κάνω κάποιες προσπάθειες. Δηλαδή είναι ψεύτης όποιος λέει ότι δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Με ενδιαφέρει απόλυτα τι λέει ο κόσμος. Τι θα πούνε οι δημοσιογράφοι. Με ενδιαφέρει τι θα πούνε οι δημοσιογράφοι. Αν θα πούνε ψέματα, με ενδιαφέρει γιατί μου χαλάνε την εικόνα μου. Όχι, με πληγώνει. Αγαπώ τους ανθρώπους και ξέρω ότι αυτό που κάνουν σε μένα και σε άλλους έχει συνέπειες. Και έλεγα εγώ το 1997 και 98 στο Ρεξ, την ώρα που τραγούδαγα. Και χορεύανε οι άνθρωποι. Παιδιά, χορέψετε τώρα γιατί σε λίγα χρόνια. Μαύρα και άραχνα θα είναι. Κάνα δύο μέρες θα βγαίνετε σαν τους Γερμανούς και πολύ θα σας πέφτει. Καταλάβες. Άντε, γεια. Προβάτα ξυπνάτε, η σειρά μας.